Συνέχιση της απεργίας για ακόμα 48 ώρες μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης αποφάσισε χθες η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Πάντως, ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Διαμαντίδης απέκλεισε το ενδεχόμενο της πολιτικής επιστράτευσης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από παραγωγούς και κατοίκους νησιών, καθώς η θαλάσσια συγκοινωνία έχει διακοπεί από την περασμένη Τρίτη που ξεκίνησε η απεργία. Επειδή κάνουμε εξαγωγή στην Κεφαλονιά, ήδη έχουν γιομίσει τα κοντέρ, έχουν γιομίσει τα δικαιώματα και δεν μπορούμε να το μάζουμε. Σήμερα δεν μάζεψαμε να κάνουμε συλλογή σκουπιδιών. Είναι το πρώτο πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Αλλά αν συνεχίσει μετά την Κυριακή, τότε θα έχουμε προβλήματα και στα λαχανικά, θα έχουμε προβλήματα και σε καύσιμα και θα αρχίζει το ένα να τα παίρνει μετά το άλλο. Η απεργία περιλαμβάνει τις κατηγορίες πλοίων για τις οποίες εκκρεμεί η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και είναι τα ακτοπλοϊκά επιβατικά οχηματογωγά, τα μεσογειακά φορτηγά και τα ακτοπλοϊκά φορτηγά κάτω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας. Το πρόβλημα είναι ότι αρχίζουν πλέον και παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε διάφορα προϊόντα και σε αγαθά τα οποία είναι απαραίτητα για τους νησιώτες και αυτό κάνει ακόμη πιο δραματική τις επιπτώσεις τις οποίες έχουν οι νησιώτες μας από αυτή την απεργία. Η διοίκηση της ΠΝΟ τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι με εξαίρεση των τριών εργοδοτικών οργανώσεων που έχουν ήδη υπογράψει, δηλαδή την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας και την Ένωση Πορθμιών Εσωτερικού που προηγήθηκα, δεν υπάρχει προθυμία προσέλευσης των οργανώσεων εργοδοτών των άλλων κατηγοριών πλοίων στην υπογραφή και των υπόλοιπων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για το 2010 που ήδη πλησιάζει τη λήξη του.